Αντρέα, καλησπέρα από μένα και από την Νικολέτα. Εδώ είμαστε πάλι, έχουμε τον κύριο Περπατάρη μπροστά μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λαμπρό. Καλό κουράγιο. Τι γνώμη έχετε για αυτό που συμβαίνει, που συνέβη σήμερα αυτό στην ΕΡΤ? Κοιτάξτε, τη γνώμη που έχει όλος ο ελληνικός λαός, δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός για να διαπιστώσει ότι πρόκειται για μία δεύτερη, ενώ μετά την 11η Ιουνίου, πραξικοπηματική, αντισταγματική και καθόλου απαράνομη κατάληψη του κτηρίου της Αγίας Παρασκευής, όχι από τους εργαζόμενους, για τους οποίους καμία αξιόπινη πράξη. Το κτίριο βρέθηκε σε απόλυτα καλή κατάσταση, τα λέγαμε σε καλύτερη κατάσταση από αυτή της 11ης Ιουνίου, αλλά από τις δυνάμεις αστυνομίας και των ΜΑΤ, που με εντολή του διοικητή της ΓΑΔΑ ενημερώσανε από χθες το βράδυ την εισαγγελέα ότι πρόκειται να επέμβουν σήμερα τα ξημερώματα με στόχο στην πραγματικότητα την κατάληψη του κτηρίου. Γιατί αυτό που ενδιέφερε πολιτικά την κυβέρνηση και η πρωτοφανής κινητοποίηση των δυνάμεων της αστυνομίας και των ΜΑΤ είχε σχέση με την κατάληψη του κτηρίου, την εκδίωξη των εργαζομένων της ΕΡΤ και το σταμάτημα, την προσπάθεια σταματήματος, γιατί συνεχίζεται η ροή του προγράμματος. Του προγράμματος που εδώ και 5 μήνες προσφέρουν στον ελληνικό λαό με μεγάλη απήχηση, όπως αποδεικνύεται. Αντρέα, δυστυχώς το περίμεναν όμως. Αντρέα, το περίμεναν δυστυχώς όμως. Το περίμεναν την επέμβαση της αστυνομίας. Ακούγονταν. Πείτε μου, μισό λεπτάκι έχουμε και όνομα. Γιώργος Κόκκας. Μισό λεπτάκι έχουμε και τον κύριο Γιώργο Κόκκα. Είναι δικηγόρος ΣΕΡ. Ας δούμε τι έχει να μας πει. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε καταστάσεις συνταγματικής εκτροπής. Το κλείσιμο της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου έγινε με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και κάποιες κοινές υπουργικές αποφάσεις που βασίστηκαν σε αυτήν, η οποία ακόμη δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων επρόθεσμα. Και όλα αυτά τα οποία γίνονται, χωρίς ουσιαστικά εντολές της εισαγγελέα, όπως σας είπε πριν ο κ. Περπατάρης, αλλά με βάση αστυνομικές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες εκτελεστικής εξουσίας, γίνονται παρά φύσιν, παρά την νομοθετική λειτουργία τη συνταγματική του ελληνικού λαού. Αντρέα, με συγχωρείς. Μπορείς να μεταφέρεις στον δικηγόρο ότι περίμεναν την επέμβαση των ΜΑΤ, ούτως ή άλλως. Την περίμεναν οι εργαζόμενοι που ήταν μέσα εκεί. Και δικαιούμαστε να αντιστεκόμαστε με κάθε μέσο σε αυτή τη βία. Σκληρό βέβαια. Αντρέα, σκληρό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Περίμεναν την επέμβαση. Περίμεναν την επέμβαση. Είναι σκληρό, αλλά είναι πραγματικότητα. Δεν είναι νόμιμη επέμβαση, είναι άδικη επέμβαση, είναι αντισυνταγματικό όλο το κλείσιμο της ΕΡΤ και δεν έχει κυρωθεί ούτε από το Συμβούλιο Επικρατείας. Εκκρεμεί ακόμη και η προσωπική μου αίτηση ακυρώσεως. Πήγε για 10/1, ακόμη δεν βγήκε απόφαση για την αίτηση ακύρωσης της ΠΡΟΣΠΕΡΤ και κυρίως η ίδια η Βουλή δεν το έχει κυρώσει. Συνεπώς, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η εκτελεστική εξουσία και μόνο νομοθετεί παρά τη Βουλή, χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση, και δικαιούμαστε να αντισταθούμε με κάθε μέσο, όπως είπα.